νοσοκομεία θα σας χτίσουμε. Σας καλωσορίζουμε στον μπλόκο της Νίκαιας, όπου μικρομεσαίοι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία βγήκαμε εδώ στους δρόμους για να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας και κάνουμε έναν αγώνα επιβίωση, επιζητώντας και την σημερινή επιβίωση στα χωριά μας και τη συνέχεια να μπορούμε να καλλιεργούμε και συγχρόνως το μέλλον της Υπαίθρου που βλέπουμε να ερημώνει χρόνο με το χρόνο. Σας ευχαριστούμε καταρχήν σαν ο πρώτος αρχηγός πολιτικού κόμματος που ήρθε και ανταποκρίθηκε άμεσα σε αυτό το κάλεσμα που κάναμε και θέλουμε τη συμπαράστασή σας στα δίκαια αιτήματα, τα οποία θα σας τα αναφέρουμε, αν και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ξέρετε κι εσείς και τα στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά να τα αναφέρουμε λίγο επιγραμματικά. Και βέβαια θέλουμε εκεί τη βοήθειά σας σε αυτά τα αιτήματα και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή, στον δρόμο όπως είμαστε κι εμείς, με τη συμπαράσταση στον αγώνα μας. Διεκδικούμε λοιπόν από την κυβέρνηση αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Διεκδικούμε κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, η οποία είναι ένα χαράτσι για τους αγρότες και όχι μόνο, τη βιώνουμε και στα σπίτια μας και όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, οι οποίοι έρχονται λογαριασμοί στο ρεύμα, στο σπίτι και δεν μπορούμε να ανασάνουμε και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Ζητούμε επιδότηση στα αγροεπόδια και τις ζωοτροφές, διότι με τις τιμές που έχουν πάρει, που έχουν φτάσει στα ύψη, είναι σίγουρο ότι και αυτή τη χρονιά δεν θα μπορέσει μεγάλο μέρος του συναδέλφου μας ούτε να καλλιεργήσει, ούτε να ταΐσει τα ζώα που έχει στα μαντέα τους. Και βέβαια ζητούμε τη συμπαράστασή σας να αλλάξει ο κανονισμός στο ΕΛΓΑ, που το διεκδικούμε εδώ και χρόνια, να γίνει ένας ΕΛΓΑ με δημόσιο χαρακτήρα, να αποζημιώνει 100% τις ζημιές στο 100% της παραγωγής από όλα τα φυσικά αίτια, από όπου και αν προέρχεται η ζημιά, και βέβαια να αποζημιωθούν οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι από το 2021 που έχουμε πάθει ζημιές, δυστυχώς ακόμα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Και βέβαια το βασικότερο αίτημα που έχουμε είναι να υπάρχουν τιμές κατώτερες, που να εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και συγχρόνως να μας δίνουν και ένα μεροκάματο για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Είναι ένας αγώνας έντιμος, είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας. Είμαστε αγρότες από όλα τα χωριά της Θεσσαλίας. Έχουν στηθεί μπλόκα και υπάρχουν συνάδελφοι εδώ από τα μπλόκα της Αγιάς, του Τυρνάβου, της Ελασσόνας, Ριζόμυλου. Είναι όλοι εδώ και Αερινό. Και βέβαια υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 35 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι η κοινωνία είναι μαζί μας. Εμείς συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα και θα τον δώσουμε όσο το δικαιωθούμε, διότι δεν έχουμε και άλλη λύση. Εδώ στα μπλόκα που χτυπάει η καρδιά της ελληνικής αγροτιάς, στη Νίκαια, στη Θεσσαλία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, γιατί έχετε δίκαια αιτήματα, όλο το δίκαιο είναι με το μέρος σας, δίνετε μάχη επιβίωσης αυτή τη στιγμή, δεν πάει άλλο η κατάσταση. Είμαστε εδώ γιατί ακριβώς υποστηρίζουμε αυτά τα αιτήματα που είπε και ο πρόεδρος πριν, ο συναγωνιστής Τζέλας, και σε αυτό τον αγώνα να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα μπροστά και δεν θα είμαστε μόνο με υποσχέσεις αλλά και με πράξεις, όπως το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια τώρα. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία. Δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία της ελληνικής αγροτιάς από τη σημερινή κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτό εδώ τον τόπο. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε την υποκρισία, δεν ανεχόμαστε τον αυταρχισμό που προσπαθούν να κλείσουν τα στόματα, προσπαθούν να εμποδίσουν μορφές πάλης δίκαιες που αποφασίζουν οι ίδιοι οι αγρότες, φέρνοντας τα ΜΑΤ, φέρνοντας τις αστυνομικές δυνάμεις για να εμποδίσουν για την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης
προς την κυβέρνηση. Γιατί μπλόκο στις εθνικές οδούς σημαίνει μεγαλύτερη πίεση, σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον αγώνα για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε να σας συκοφαντούν, να χρησιμοποιούν συκοφαντίες ενάντια στην ελληνική αγροτιά που παράγει τον πλούτο, που παράγει όλα αυτά που τρώνε οι ελληνικές οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, γιατί εσείς ταΐζετε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Και όλος ο κόσμος, όπως και εσείς μαζί, θέλετε αυτά τα προϊόντα να είναι ποιοτικά και να τα παίρνουν και φτηνά. Και όχι να τα απομυζούν το μόχθο της αγροτιάς, τα διάφορα κοράκια, οι μεγαλέμποροι, οι μεσάζοντες και ο ελληνικός πληθυσμός, οι εργάτες δηλαδή, οι μικροεπαγγελματίες, οι λαϊκές οικογένειες να πληρώνουν πολύ ψηλό κόστος, την ώρα που εσείς δεν έχετε στοιχειώδεις εγγυημένες τιμές ώστε να μπορείτε να επιβιώσετε. Αυτοί δεν τα κάνουν καλά. Ένα τσιπουράκι, κύριε Γενική Γραμματέα. Για να το πείτε, θέλω να μας πάρουν το όνομα. Είμαστε από το Σύλλογο Αμπικούχων Αμπελοκαλλιεργητών Τυρνάβου. Θέλω να μας πάρουν το όνομα να μην λεγόμαστε πια Τσίπουρο, να λεγόμαστε Απόσταγμα Φρούτων. Δηλαδή, εντάξει, αυτό δεν το χωράει ανθρώπινους νους αυτό που θέλουν να κάνουν. Να το δώσουν πάλι στους βιομήχανους και να πειράζουν εμείς και οι οικογένειές μας και να μείνουν στα αζήτητα στα φύλλα μας, στα χωράφια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.